Καλησπέρα, είμαστε μαζί με την Δέσποινα και την Ευαγγελία που σήμερα στα προκριματικά κατέκτησαν την 8η θέση. Με τον πρώτο στόχο είμαστε εντάξει. Ο επόμενος στόχος ποιος είναι? Όπως είπες και εσύ, ο πρώτος στόχος ήταν να κάνουμε σίγουρα την καλύτερη εμφάνιση και δεύτερον να είμαστε μέσα στην οκτάδα. Το καταφέραμε. Και τώρα για αύριο είναι πάλι να παρουσιάσουμε νέο πρόγραμμα. Παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα και καλά εκτελεσμένο. Με την προπονητρία μας να είναι ευχαριστημένη και επίσης να κρατήσουμε τη θέση μας. Και τη βαθμολογία να την ανεβάσουμε, αν γίνεται. Περιμένουμε κάτι διαφορετικό, ώστε να χτυπήσουμε ποια θέση? Προς το παρόν, στόχος μας είναι η 8η θέση. Θα θέλαμε και καλύτερα. Απλά πρέπει να είναι και οι συνθήκες λίγο διαφορετικές. Δεν ξέρουμε. Μπορεί ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά θα θέλαμε. Συνθήκες. Δηλαδή είναι και τα παίξω. Μετράνε πάρα πολύ. Πιστεύουμε πως θα μπορούσαμε και σήμερα να ήμασταν μπροστά από την Ιταλία. Δεν ήμασταν. Δεν πειράζει. Ήταν πάρα πολύ καλή και η 8η θέση. Και αύριο ελπίζουμε να είμαστε στην 8η θέση και αν μπορέσουμε και καλύτερα. Παίζει ρόλο και η σειρά που θα διαγωνιστούμε ουσιαστικά? Η αλήθεια είναι ότι παίζει ένα ρόλο. Βέβαια σήμερα είδαμε ότι μπορεί να μην παίζει και τόσο, γιατί ήμασταν πολύ πριν αγωνιστική η Αγγλία και η Γαλλία, αλλά παρόλα αυτά τις περάσαμε. Αύριο θα αγωνιστούμε στη τρίτη σειρά από τις 24, είναι αρκετά νωρίς, αλλά το καλό είναι ότι πριν από εμάς είναι η Ισπανία, η οποία είναι δεύτερη στον κόσμο, τρίτη, και μετά ακριβώς από εμάς η Ρωσία. Οπότε πιστεύω ότι θα ανέβει λίγο βαθμολογία έτσι. Τώρα δεν ξέρω, ελπίζω να μην αλλάξει κάτι και να μην επηρεάσει αυτό τους κριτές. Εσείς ποιες χώρες βλέπετε ως τα φαβόροι για τα μετάλλια? Είναι η Ρωσία, η Κίνα και η Ισπανία. Αυτές είναι τα μετάλλια. Τα επόμενα σας σχέδια μετά τους Ολυμπιακούς? Εμείς δεν κοιτάμε τόσο μετά. Θέλουμε να πάμε όσο καλύτερα γίνεται εδώ και μετά αγώνα με αγώνα το πάμε. Θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.